Σάββατο 9 Απρίλη εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις χερσαίες εγκαταστάσεις της Energian Oil στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και συγκεκριμένα στη δεξαμενή αποθήκευσης έρματος πετρελωμένων νερών TAF K661, επιβιβάζοντας φόβους και τις προειδοποιήσεις του Σωματείου των Εργαζομένων και των άλλων φορέων της πόλης. Η Energian Oil έχει διακόψει ανέτεια την παραγωγική δραστηριότητα για πάνω από 6 μήνες, παρά το γεγονός ότι στη σύμβαση που έχει υπογράψει με το ελληνικό κράτος για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στο Πρίνο, υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση της εταιρείας για συνεχή παραγωγή πετρελαίου. Το ίδιο διάστημα η εταιρεία, με απαράδεκτες μεθοδεύσεις, προχώρησε σε ομαδικές απολύσεις 180 έμπειρων εξειδικευμένων εργαζομένων, δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Οφείλει στο δημόσιο, στην εφορία, στο ΙΚΑ, στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΗ. Η εκτίμηση στα χρέη προς τη ΔΕΗ μπορεί να ξεπερνάνε τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιες ευθύνες έχει η κυβέρνηση που αντί να πάρει μέτρα, καλύπτει τις αντεργατικές αποφάσεις της εταιρείας, τις δίνει κρατικές εγγυήσεις σε δάνεια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, δεν πραγματοποιεί τους πραγματικούς ελέγχους, τους απαραίτητους, για την ασφαλή λειτουργία, παρότι το ζήτησαν επανειλημμένα εργαζόμενοι. Από τη διεθνή πείρα για τα σχετικά στατιστικά στοιχεία είναι γνωστό ότι η αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, οι μειώσεις προσωπικού, η παράδοση εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία εργολάβων, η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού, η ελλειπή συντήρηση είναι ορισμένες από τις αιτίες που αυξάνουν τη συχνότητα ατυχημάτων και εγκυμονούν το κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, στον πληθυσμό και το περιβάλλον. Ερωτάστε, τι θα κάνετε για να επαναλειτουργήσει άμεσα η παραγωγική δραστηριότητα στο Πρίνο με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, να επαναπροσληφθούν οι απολυμμένοι εργαζόμενοι χωρίς βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας και στα μισθολογικά ασφαλιστικά δικαιώματα και να πάψουν οι μηνύσεις και η δίωξη εναντίον τους. Τι θα κάνετε επίσης για να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες της έκρηξης και της πυρκαγιάς και να δοθούν σαφείς απαντήσεις αν η δεξαμενή TAF K661 ήταν πλήρης και τι είδους ποσότητες πετρελοειδών υπήρχαν στην επιφάνεια, να αποσαφινιστεί αν η συγκεκριμένη δεξαμενή είχε υποβληθεί σε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υδρώων Ανθράκων, εάν υπήρξαν επισυμπάνσεις στο πόρισμα του ελέγχου σχετικά με τη στατιστική της επάρκεια, όπως και για τα στοιχεία της διάβρωσης, εφόσον υπήρξαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και αντίστοιχες υποδείξεις, αν η εταιρεία έχει προχωρήσει στα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης. Να πραγματοποιηθούν τι θα κάνετε για να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι τακτικοί αλλά και έκτακτοι έλεγχοι για την ασφάλεια των χερσαίων και των θαλάσσιων εγκαταστάσεων, ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα με συνέπειες στους εργαζόμενους, στον πληθυσμό της περιοχής και στο περιβάλλον. Και βέβαια, τι θα κάνετε για να καταλογιστούν οι εργοδοτικές ευθύνες γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Στορτή. Και σε αυτήν θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Κωνσταντίνος Κρέκας. Τρία λεπτά, κύριε Κρέκα. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, η αναστολή λειτουργίας των εγκαταστάσεων έγινε κατόπιν αποφάσεως της εταιρείας τον Αύγουστο του 2021 για συντήρηση κατόπιν σχετικής οδηγίας και της ΕΔΕΗ, της Ελληνικής Εταιρείας Υδρώων Ανθράκων. Ως γνωστόν, οι εγκαταστάσεις ευρίσκονται υπό τον έλεγχο του Σωματείου Εργαζομένων εκείνο το διάστημα. Από την ξαφνική πυρκαγιά δεν υπήρξαν τραυματίες. Η ανταπόκριση αρμοδίων αρχών υπήρξε άμεση και υποδειγματική, ενώ η φωτιά έζησε εντός σύντομου χρόνου, χωρίς να επεκταθεί σύμφωνα με την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλων ασφαλείας. Η Διεύθυνση Υδρώων Ανθράκων του Υπουργείου είχε διενεργήσει επιθεώρηση εγκαταστάσεις επιχειρήσεως στις 16 Δεκάτου του 2021. Συνοδεία μελών και της εταιρείας και του Σωματείου Εργαζομένων και το πόρισμά της αφορούσε το σύνολο των εγκαταστάσεων της αρμοδιότητάς της. Οι παρατηρήσεις της γνωστοποιήθηκαν εγκαίρως στην εταιρεία. Με αποφάσεις, μάλιστα, του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας στις 8 Δευτέρου και 21 Τετάρτου του 2022, επευλήθησαν πρόσθετοι όροι λειτουργίας και παραγγέλθηκαν συγκεκριμένες εργασίες συντηρήσεως και αποκαταστάσεως. Είχαν από την προηγούμενη πρώτου συμβάντος επιθεώρηση επισημανθεί όλες οι παθογένειες και συνεπήμαχοι δεξαμενοί και γι' αυτό ακριβώς ετάχθησαν και πρόσθετοι όροι λειτουργίας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς και συγκεκριμένη προθεσμία για τη συντήρηση και αποκατάσταση. Εν τω μεταξύ έγινε το συμβάν και γι' αυτό παρετάθηκε σχετική προθεσμία αποκαταστάσεως. Για τον έλεγχο συμμορφώσεως με αυτά διενεργήθη και νέα αυτοψία στις 24 Ιουνίου, από τις οποίες το πόρισμα αναμένεται να διαπιστωθεί και η τήρηση ή μη των ανωτέρων πρόσθετων όρων λειτουργίας. Εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση με τους όρους αυτούς, προβλέπονται και θα επιβληθούν φυσικά οι νόμιμες κυρώσεις. Εν τω μεταξύ, στις 12 και 13 Μαΐου του 2022, διενεργήθη και άλλη επιθεώρηση κατά Σεβέζο 3, από μεικτό κλιμάκιο και τελεί υποσύνταξη η σχετική έκθεση επιθεώρησης. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Στορτήδη, τρία λεπτάκια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Τα ερωτήματα στο δεύτερο μέρος δεν έγιναν τυχαία. Υπάρχουν
είπατε μερικά, πορίσματα από ελέγχους πριν το ατύχημα που ανέδειξαν όλα αυτά τα προβλήματα. Η εταιρεία προφανώς τώρα αυτό είναι που ρωτάμε, αν έκανε όλα τα δέοντα, γιατί μετά ακολούθησε το ατύχημα. Και αν έκανε, τι έκανε και πήγε η κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση. Ρωτάμε συγκεκριμένα, δεν το καταλαβαίνετε ότι χωρίς το εμπειρότατο προσωπικό ζήτημα ασφάλειας για την περιοχή, για τις εγκαταστάσεις δεν υπάρχει, δεν είναι μάγοι. Το προβλέψανε και έγινε. Χωρίς αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας επιτρέψατε να τους απολύσει όλους. Και τους επιδοτήσατε από πάνω και την δυνατότητα να απολύσει τον κόσμο για τις αποζημιώσεις. Βέβαια, η εταιρεία τώρα τους καλεί πίσω τους εργαζόμενους να επιστρέψουν, διότι ξέρει ότι αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά χωρίς δικαιώματα και κυρίως χωρίς σωματείο. Γιατί επίσης γνωρίζει η εταιρεία ότι με το σωματείο δεν μπορεί να τους κάνει καλά, δεν μπορεί να τους ακίσει τους εργάτες. Και φέρατε και την κύρωση βέβαια τη σύμβαση την οποία συζητάμε για τις αποθήκες αερίου. Κύριε Υπουργέ, η περίπτωση των πετρελαίων Καβάλας είναι το ζωντανότερο, νομίζουμε, παράδειγμα της μεγάλης απάτης όλων των πολιτικών διακηρύξεων της κυβέρνησης. Είπατε για καλύτερους μισθούς, στέλνετε τα ΜΑΤ να πείσουν τους εργαζόμενους να δεχτούν το γκρέμισμα, το τσάκισμα των μισθών. Είπατε για προστασία του περιβάλλοντος, κοντεύει να την αχθεί στον αέρα όλη η περιοχή. Είπατε για ενεργειακή κάλυψη και μας ρίχνετε στο βούρκο της ενεργειακής εξάρτησης και τις φτώχειας. Χρωστάει η επιχείρηση 20 εκατομμύρια και κλείνετε το ρεύμα στις λαϊκές οικογένειες. Είπατε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κοινό σπίτι των λαών και σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος τι θέση παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις απολύσεις στα πετρέλαια Καβάλας, έκανε κοινώς την Πάπια. Δεν ανακατεύεται, λέει, στα εσωτερικά επιχειρηματικά σχέδια. Το κοινό σπίτι των λαών. Τα βρήκατε σκούρα όμως, πρέπει να πούμε, με την αποφασιστικότητα των εργαζομένων που δεν λιγάνε, αλλά και με το τεράστιο βήμα αλληλεγγύης των κοντά 48 εργατικών λαϊκών φορέων της περιοχής που στέκονται στο πλευρό τους. Κύριε Υπουργέ, οι δύο παράγοντες αυτοί, λέμε στο λαό της περιοχής, αλλά και όλης της Ελλάδας, οι δύο παράγοντες είναι αυτοί που μπορούν να οδηγήσουν αυτή τη μάχη σε νίκη και να επιβάλλουν έτσι τους δικούς τους όρους ζωής και εργασίας για αυτούς και τα παιδιά τους. Και όχι να αφήνουν τα παράσιτα τους επιχειρηματικούς ομίλους να τους αγγίζουν τη ζωή μόνο και μόνο για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα θα είναι στο πλευρό τους σε όλη αυτή την πορεία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, ορίστε, κύριε Υπουργέ. Η κίνηση και συνάδελφοι των αιτιών της πυρκαγιάς είναι ακόμη εν εξελίξη από όλους τους εμπλεκόμενους και αναμένονται προσεχώς τα πορίσματα της πυροσβεστικής, της εταιρείας και των εξειδικευμένων εξωτερικών πραγματογνωμών. Από την πυροσβεστική με εξωτερικό ειδήμονα πραγματογνώμονα. Η εταιρεία με την εξωτερική διερεύνησή της, καθώς και τον διορισμό εξειδικευμένου εξωτερικού φορέως πραγματογνώμονος. Η αρμόδια ελεκτική αρχή του Υπουργείου για τις χερσαίες εγκαταστάσεις εξακολουθεί όπως εμπράκτος έκανε και πρώτου διερευνόμενου συμβάντος να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και τα πορίσματα των αυτοψιών επιθεωρήσεων που η ίδια συνεχώς ομολογεί και δημιουργεί. Οι νόμιμες προθεσμίες δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί βεβαίως και όλα είναι εντός χρονικού περιθωρίου που προβλέπεται από το κείμενο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο. Υπ' αυτά τα δεδομένα αναμένονται και οριστικές σχετικές απαντήσεις και τα πορίσματα της εταιρείας το αργότερο στις 10 Εβδόμου του 2022, άρα τις επόμενες μέρες. Η ΕΔΕΗ παρακολουθεί την πρόοδο των σχετικών εργασιών συντηρήσεως και έχει ζητήσει ειδικό χρονοδιάγραμμα. Έτσι θα μπορεί να ελέγξει και την πλήρη συμμόρφωση εταιρείας με το σχετικό νομοθετικό και συμβατικό καθεστώς λειτουργίας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων, η ΕΔΕΗ θα ολοκληρώσει όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εργαζομένων, των πολιτών και του περιβάλλοντος, όπως εξάλλου και ο νόμος απαιτεί. Συνεπώς, οι έλεγχοι ασφαλείας έγιναν, γίνονται και θα συνεχιστούν κανονικά, όπως βλέπετε, τόσο για τις χερσαίες, όσο και για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις από το Υπουργείο, αλλά και την ΕΔΕΗ αντιστοίχως. Τώρα για τα ζητήματα εκατέρωθεν αντεκλήσεων και τυχόν αμφισβητούμενων ομαδικών ή μη απολύσεων στην εταιρεία, είναι ενήμερο από νωρίς και το ΣΕΠΕ, το οποίο έχει και προβεί σε ελέγχους στην ελόγω εταιρεία σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Πάντως, εφόσον το λόγο έχει πλέον η ίδια δικαιοσύνη, θεσμικά δεν επιτρέπεται και όποια παρέμβαση στο έργο της και ανάμειξη σε αυτό. Όλα τα δεδομένα της υποθέσεως φαίνεται πως έχουν ήδη τεθεί και από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές εναντίον των αρμοδίων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών και όλοι αναμένουμε φυσικά με σεβασμό την κρίση τους. Προφανής λοιπόν σκοπός όλων και του Υπουργείου
και της ΕΔΕΗ είναι η επαναλειτουργία φυσικά των εγκαταστάσεων, μόνο αφότου μπορέσει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων, εργαζομένων, πολιτών και περιβάλλοντος. Ευχαριστώ.